Φτάνει νίκη και επί του Απόλλων Αθηνών, το βραγμένο γήπεδο της Τούμπας και υποσυνεχή βροχόπτωση. Μάλιστα, παρά τις άσχημες καιρικές και γηπεδικές συνθήκες, ο Δικέφαλος παρουσίασε αρκετά καλό θέαμα και έφτασε αρκετά εύκολα στο τελικό 3-1. Από τα ξεσημείωτα του αγώνα αυτού ήταν το γεγονός πως ο νεαρός Κώστας Συνεπολίδης στην παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πέτυχε το πρώτο του γκολ, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον. Οι αρχές των φίλων του ΠΑΟΚ. Γίνεται η παράλληλη σέντρα τώρα. Σε πνοϊκή θέση το σούτ και γκολ το 1-0. Ένα φοβερό γκολ, φίλες και φίλοι, από τον Φρατζέσκο που επανέρχεται στις επιτυχίες. Ήταν η παράλληλη σέντρα που έγινε από τα δεξιά. Το λάθος της άμυνας του Απόλλωνα. Προωθείται και ο Ντιμκόφσκι, είναι μόνος του τώρα στην μεγάλη περιοχή ο Ντιμκόφσκι. Να ο Ντιμκόφσκι θα γυρίσει, θα κάνει το σούτ ο Πολωνός. Καλό σούτ από τον Πολωνό. Καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ ακριβώς στο 34ο λεπτό. Άμυνα με έναν, δύο και τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές. Για να δούμε το φάουλ απευθείας εκτελεσμένο. Φοβερό φάουλ από τον Φρατζέσκο. Φοβερό φάουλ στη συμβολή των δοκών του Χαλικιά. Για τους παίκτες του ΠΑΟΚ που προσπαθούν, δεν τα βάζουν κάτω. Να το σούτ που γίνεται τώρα, φοβερό σούτ. Το κόρνερ που εκτελείται από τον Φρατζέσκο. Παραλίγο. Γκολ. Είναι το γκολ. Είναι το γκολ. Για να δούμε από ποιον έγινε ένα μελέ στα καρέκινο Τασιόπουλο. Και ο παίκτη, όταν μάλιστα κάνει και το δεύτερο γκολ. Μαλλιά του είναι πολύ για τον Βρίζα. Δεν υπάρχει ο Σάιτ, το Βρίζα. Καστοχή. Το λάθος όμως, να ο Νεμπολίδης. Ο Χαλκιάς είναι έξω από την αισθήτη, το σούτ από τον Νεμπολίδη και γκολ. Φοβερό γκολ από τον Νεμπολίδη, κυρίες και κύριοι. Φοβερό γκολ. Με τα γκολ του Φρατζέσκου, Τασιόπουλου και Νεμπολίδη. Το κόνο για τον Απόλλωνα. Προσπάθησε τον γκολ εκεί από τον Νταμιάνοβιτς. Το γκολ από τον Νταμίγο, μάλλον ο Νταμίγος είναι, ο οποίος εκεί εκμεταλλεύτηκε την ολιγορία των αμυντικών του ΠΑΟΚ στο κόρνερ που εκτέλεσε ο Νταμιάνοβιτς.